Λοιπόν, επιστρέψαμε και εδώ με την Ελένη και τον Δημήτρη. Έχουμε τη χαρά και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους μας, τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Όρθα Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, κύριε Καλαφάτη, και συγχαρητήρια και για την επανεκλογή σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Έχουμε επίσης μαζί μας τον κύριο Στέφανο Κασελάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, από τα νέα πρόσωπα που ξεχωρίσατε έτσι στην προεκλογική περίοδο, κύριε Κασελάκη. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εύχομαι θετικά. Ευχαριστώ. Θετικά, θετικά. Και βέβαια και ο κύριος Γλαβίνας, ένα νέο πρόσωπο. Υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ σε εκλογές. Ακούω τώρα και άλλα που ακούγονται για εσάς ότι μπορεί να είστε και πρόσωπος τύπου και το ευχόμαστε. Όσον ούπο. Να επιβεβαιωθούμε. Έχει κλειδώσει. Επίσης Θεσσαλονικιός, Β' Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Είναι παραπάνω. Είναι περισσότεροι από τη Θεσσαλονίκη σήμερα. Να ξεκινήσουμε με εσάς, κύριε Καλαφάτη, και να ρωτήσω λίγο τώρα για τις προγραμματικές. Αύριο θα έχουμε και την ψήφισή τους. Είναι αρκετά τα μέτρα και είναι και σε ένα ευρύ φάσμα. Δηλαδή, πιάνετε από τους δημόσιους υπαλλήλους και πάτε μέχρι και τους εργαζόμενους και ειδικά και τους νέους. Σε αυτό το κομμάτι, πάντως, τα πρώτα ανακλαστικά της αξιωματικής τουλάχιστον αντιπολίτευσης έχουν να κάνουν με αιχμές για τη διαχείριση που κάνετε με την BNP για το ΕΚΑΒ, ότι δεν δίνεται μια οριστική λύση, αλλά και με άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα ότι προσπαθείτε από το παράθυρο να φέρετε νωρίτερα την αναθεώρηση του άρθρου 16. Θέλω να μας πείτε και για τις προγραμματικές, αλλά και για αυτά τα δύο στοιχεία τα οποία έκρινε ήδη η αξιωματική αντιπολίτευση. Όσον αφορά τις προγραμματικές, ξεδιπλώθηκε από τον Πρωθυπουργό ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ανάταξη της χώρας για την επόμενη τετραετία. Ουσιαστικά αφορά έναν πολυδιάστατο εξυγχρονισμό της χώρας με δύο στόχους. Ο πρώτος είναι να καταπολεμήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο τις παθογένειες που ταλαιπωρούν τη χώρα επί δεκαετίες και παράλληλα να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση στην επόμενη μέρα. Δηλαδή να τοποθετήσουμε τη χώρα μας στο χάρτη του μέλλοντος, όπου σημαντικό ρόλο παίζουν βεβαίως οι νέες μορφές ανάπτυξης, επενδύσεις στο κομμάτι της εξωστρέφειας, τομές και μεταρρυθμίσεις εγκάρσια σε όλους τους τομείς των δημόσιων πολιτικών, είτε αφορούν τη δικαιοσύνη, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης, είτε αφορούν την παιδεία, καλύτερη και πιο αποτελεσματική σύνδεση και με την αγορά, αλλά και με νέες τεχνικές και με συνεχή αξιολόγηση των δομών αλλά και των προσώπων, στο τομέα της υγείας, όπου αναφερθήκατε σε συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά το ΕΚΑΒ, μια γενικότερη αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών υγείας. Αλλά υπάρχει μια συγκεκριμένη στόχευση, ένα αναπτυξιακό πλάνο, με μείωση της ανεργίας στο 8% στο τέλος της τετραετίας, με στόχο την άμεση επαφή μας με την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στο τέλος του χρόνου, με αύξηση των εξαγωγών ακόμα περισσότερη και βεβαίως με μια ανάπτυξη που θα φέρει αύξηση μισθών, αύξηση κατώτου μισθού και ένα μέσο όρο στην αύξηση μισθών στα 1.500 ευρώ. Ενδεικτικά ανέφερα κάποιες ψηφίδες αυτού του αναπτυξιακού πλάνου. Τώρα, όσον αφαιρθήκατε στο κομμάτι του ΕΚΑΒ, αυτά είναι συγκεκριμένα σημεία. Νομίζω ότι διακρίνεται μια αμηχανία από την πλευρά της κυβέρνησης, μια αμηχανία όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου και συγκροτημένου πλάνου για την επόμενη τετραετία. Έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός ότι υπάρχει μια κερδισμένη αξιοπιστία από την πλευρά της κυβέρνησης και νομίζω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της εμβληματικής νίκης της Νέας Δημοκρατίας ακριβώς οφείλεται στο γεγονός ότι επικροτήθηκε και επιβραβεύθηκε η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητα αυτής της κυβέρνησης. Δεύτερον, ότι δόθηκε έμφαση στην επίλυση των προβλημάτων, γιατί εκεί πέρα είμαστε στόχοπροσιλωμένοι στο πώς θα επιλύσουμε προβλήματα των πολιτών μας. Και τρίτον, δίνεται μια επιβράβευση από τους πολίτες όσον αφορά την πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση, αλλά τελικά είμαστε αυτό που κάνουμε και όχι αυτό που λέμε. Στο ΕΚΑΒ, λοιπόν, ναι, παρακαλώ. Εάν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ο κύριος Φλωρίδης πριν από λίγη ώρα είπε ότι θα καταργηθεί το καταδίωκτο για τα τραπεζικά στελέχη. Με δεδομένο ότι αυτή η τροπολογία ήταν δική σας, της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς την περάσατε. Αλλάζει κάτι συνολικά, δηλαδή η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να την πάρει πίσω την τροπολογία αυτή ή συμβαίνει κάτι άλλο? Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό αποτελεί μια διαχρονική θέση. Αυτή η εισήγηση του Υπουργού είναι μια διαχρονική του θέση, η οποία δεν έχει τεθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό μπορώ να σας πω σαν απάντηση. Γιατί να σχολιάσω αυτό, όχι έρχομαι σαν έτσι κι αλλιώς, κύριε Κασελάκη. Ερώτηση πάνω σε αυτό. Θέλω απλά να, επειδή είμαι απόδημος που έρχομαι απ' έξω και στην Αμερική, τουλάχιστον το να υπάρχει κάποιο καταδίωκτο για επαγγελματική ιδιότητα είναι κουφό πράγμα.
Δηλαδή, έχει, λέει ο νόμος, κάνει ΑΕΚ σε καταδίκτω επειδή είσαι αστυνομικός, επειδή είσαι τραπεζίτης, λένε λόγω κουφό. Άρα, ποια είναι, απλά ρωτάω ειλικρινά, ποια είναι η ουσία που, που αυτό προτάθηκε εξ αρχής. Δηλαδή, τι, τι προσδοκούσε αυτή η νομοθετική πράξη, αυτό το καταδίωκτο εξ αρχής. Ποια ήταν το θετικό, ας πούμε, για όσους το νομοθέτησαν. Προφανώς να γίνει μια πολιτική, να υπάρξει μια πολιτική χωρίς να επικρέμεται η λαιμωτόμωση στους ανθρώπους οι οποίοι ανά πάση στιγμή θα ήταν εκτεθειμένοι. Αλλά νομίζω, αυτό ισχύει σε όλα τα επαγγέλματα, δεν είναι μόνο στους τραπεζίτες. Ναι, δεν είναι. Μα, η πολιτική η οποία εκφράστηκε και η οποία τέθηκε από την αρχή από το 2019 ήταν συγκεκριμένη. Και αυτό είναι και το σκεπτικό. Αυτό το οποίο έθεσε η κυρία Καλογεροπούλου έχει να κάνει με μια τοποθέτηση. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, που έγινε πριν από λίγο στη Βουλή. Υπάρχουν και καθέξι μηνυτές εδώ στη δική μας χώρα που υπάρχουν στου ύπατο. Την είδα την τοποθέτηση, για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ εννοείται είναι τη θεωρία πρόσδεκτη. Με αυτή την έννοια υπάρχει, ξέρετε, και η άρση ασυλίας. Το θέμα της ασυλίας των βουλευτών είναι ακριβώς γιατί πρέπει να προστατεύονται οι βουλευτές από τον οποιοδήποτε, οποτεδήποτε έρχεται και μπορεί εκβιαστικά να σε θέτει εσένα τον βουλευτή. Να σημεινεί. Άλλο βουλευτής και άλλο ιδιώτης τραπεζίτης. Ισχύει ότι είναι. Να κάνει με την ελευθερία της γνώμης. Ναι, υπάρχουν αυτά τα σχήματα. Εσείς τώρα λέτε ότι ο κύριος Φλωρίδης είπε την προσωπική του άποψη. Εξέφρασε. Η εισήγηση του κυρίου Φλωρίδη είναι μια διαχρονική του θέση, η οποία εξ όσων γνωρίζω δεν έχει τεθεί υπόψη του Υπουργικού Συμβούλου. Λοιπόν, για πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Κύριε Κασελάκη. Και με αφορμή τις παραστάσεις που έχετε από τις ΗΠΑ, προφανώς θέλω να μου πείτε πώς βλέπετε τις προγραμματικές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλω να ρωτήσω και ένα δεύτερο αμιγώς πολιτικό. Στη ΣΥΠΑ υπάρχουν οι Δημοκρατικοί, οι Ρεπουμπλικάνοι και αυτό το δίπολο. Εδώ με έναν τρόπο το είχαμε, δεν έχουμε αυτό το σύστημα βέβαια, έχουμε Προεδρική Δημοκρατία. Απ' την άλλη όμως είχαμε Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, δύο σκληρά. Δίπολα, ένα δίπολο βασικά σκληρό. Μετά προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει σε αυτό το δίπολο, να πάρει τη θέση του ΠΑΣΟΚ και σε αυτές τις εκλογές είχαμε μια καθίζηση των εκλογικών ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ με συνέπεια να μην υπάρχει δίπολο αυτή τη στιγμή. Πώς σας φαίνεται αυτή η νέα εικόνα και στη Βουλή όπως αποτυπώνεται? Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, υπάρχουν εποχές όπου η απάθεια είναι μεγαλύτερη στον κόσμο. Εντάξει, μιλάμε για μια εκλογή που η αποχή ήταν πάνω 50%, άμα θυμάμαι καλά. Στις δεύτερες, ναι, αλλά και στις πρώτες που ήταν πιο χαμηλή, ήταν στα mainstream, α τα πούμε, και επίπεδα αποχής, πάλι ήταν το ίδιο εκλογικό. Γενικά, εγώ το έχω πει και δημόσια αρκετές φορές. Πιστεύω ότι ο κόσμος έχει περάσει από 10 χρόνια μνημονίων, 2 χρόνια COVID με καταπίεση μέσα και υπάρχει μια εντός εικόν σταθερότητα, όπως ήταν το σλόγγαν της Νέας Δημοκρατίας. Για τη σταθερότητα, την οποία προφανώς την προτίμησε από μια καμπάνια η οποία είχε βασιστεί πριν τις πρώτες εκλογές σε κάποιο μεγάλο βαθμό στο θυμό. Mm-hmm. Και, άρα νομίζω ότι αυτό είναι στην ουσία. Δεν είχε, λέτε, θετικό μήνυμα η δική σας καμπάνια τόσο έντονα. Είναι κρίμα ότι δεν είχε θετικό μήνυμα, διότι αρκετά μέρη του προγράμματος είχαν δουλευτεί αρκετά. Mm-hmm. Εντάξει, αλλά και προφανώς δεν βγήκαν στο προσκήνιο επειδή καλύφθηκαν στο μήνυμα του, ξέρετε, ας πούμε, το γυρίστε στην πλάτη σε αυτούς. Το είχατε εντοπίσει, κύριε Κασελάκη, αυτό το αρνητικό μήνυμα? Ναι, εγώ προσωπικά το είχα εντοπίσει. Το είχατε επισημάνει, θα να πω ότι το είχατε πει. Εντάξει, είχα προτείνει το θετικό αφήγημα. Αυτό λέω, το είχατε προτείνει, μάλιστα. Ναι, αλλά και το θετικό αφήγημα ήταν στο πρόγραμμα που έδινε μερικές λύσεις. Και εγώ στην πράξη, κάνοντας τις περιοδίες οποίες έκανα για διάφορους βουλευτές τοπικούς και με τον Άβραχο Ποστολάκη και με τον Πρόεδρο, είδα ότι μερικές από τις λύσεις μας, όπως στο ΕΚΑΒ, το οποίο αναφέρατε, όπου έτυχε και ήμασταν στην ΚΟ, είχαμε ήδη κανονίσει όλο το ταξίδι, ξέραμε τα ελλείμματα στο νοσοκομείο και μία μέρα πριν φτάσουμε, πεθαίνει αυτή η γυναίκα 63 χρονών πάνω στην καρότσα. Και εγώ τα είπα τότε, ένα μήνα μετά, θα δείτε, θα ξαναγίνει αυτό. Διότι δεν είναι η εξαίρεση που αποδεικνύει τον κανόνα, είναι ο κανόνας. Και έκτοτε έχουμε άλλα 7 μέρη στη χώρα που έχουν. Που έχουν παρόμοια συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει, λέτε, για να. Πολύ απλά πρέπει να προκηρυχθούν όλες οι θέσεις και να πληρωθούν. Αυτό λένε θα το κάνει η κυβέρνηση. Απλά κάνει μια ποινική προσωρινή, μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου μέχρι μας να προλάβει. Μας ρώτησαν και στην περιοδία και εμένα και τον Άβραχο Ποστολάκη τι γνώμη έχουμε, άμα ο στρατός πρέπει να επεμβαίνει για αυτά. Και απάντηση είναι ότι εννοείται ο στρατός θα απαντήσει στο τηλέφωνο, αλλά δεν είναι η λύση. Mm-hmm. Τον πάλωμα ουδέν ξέρετε πολύ καλά και δεν θέλω να κατηγορήσω εδώ πέρα την Ελλάδα, αλλά υπάρχει μια έκφραση από ό,τι θυμάμαι. Το ουδέν μονιμότερο του προσωρινού. Εντάξει, το καλά, βέβαια, δεν είναι κατηγορία. Αυτό είναι μια κατάσταση σε πολλές. Και στην Αμερική. Ο Ιδρύς ανακοίνωσε σήμερα ότι μέσα από ειδική πλατφόρμα θα γίνουν
500 προσλήψεις στο ΕΚΑΒ, 250 για μηχανοκίνητα και άλλα 250 άτομα για να, πέρα από την ΠΝΠ, έτσι. Πάντως, ο κύριος Παπάς χθες μας είπε ότι υπάρχουν 800 άνθρωποι οι οποίοι είναι απόφοιτοι. Που βγαίνουν το ΕΚ, θα μπορούσαν άρα. Ήδη, αυτό λέω, έχουμε να ήδη. Να το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Δύο προκηρύξεις μέσα από ψηφιακή πλατφόρμα και ο κύριος Χρυσοχοίδης, άκουσα στη Βουλή Ναταλία, είπε ότι μακάρι να υπάρχει ανταπόκριση και να προσληφθούν άμεσα. Μιλάμε για άμεση πρόσληψη. Εμένα στη Λίμνο μου είπαν ότι για τον αναισθησιολόγο. Με 3.000 ευρώ καλύπτεται η θέση που δεν έχουν αναισθησιολόγο. Mm-hmm. Δεν μπορεί το Ίδρυμα Νιάρχος ή το Ίδρυμα Ωνάση πάντα κάποια μια δωρεά να λύνει το θέμα. Πρέπει το κράτος να λύσει τα θέματα. Mm-hmm. Μια καλή. 800 προσλήψεις πάντως θα γίνουν μόνοι προσωπικού και 200 και 250 ουσιαστικά οι οποίοι θα ανέβουν. Είναι, 250 σε 250 είναι διετής. Δεν είναι μόνιμοι. Ακριβώς, και είναι και 250 που θα βοηθούν στο άνοιγμα του δρόμου. Έτσι. Λοιπόν, και πριν πάω στον κύριο Γλαβίνα, κάτι ακόμα κύριε Κασελάκη, που αφορά το χώρο σας, θα σας ρωτήσω πιο περισσότερο και για τα εσωτερικά, αλλά έτσι και από τη δική σας εικόνα. Αυτός ο χώρος πρέπει να είναι προς την κεντροαριστερά ή να έρθει και να επιστρέψει στις ρίζες του, δηλαδή στην αριστερά, σκέτο. Και να αλλάξει έτσι πλεύση από ό,τι είχε τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο κύριος Τσίπρας το έχει ανοίξει αυτό το κόμμα και σε ποσοστά και σε βάση εκλογική. Για να απαντήσω την ερώτησή σας, πρέπει να μου δώσετε ακριβή ερμηνεία του καθενός. Να σας το πω εγώ λαϊκά, να συνεννοηθούμε. Όχι, θα σας πω. Το πασοκοπήγησε. Το κάνω πιο ανοιχτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα στους πασχίσεις. Αυτό είναι λιγότερο ερμηνεία από την αριστερά. Έφτανε μέχρι το 6% με το ζόριο ΣΥΡΙΖΑ. Θα με ρωτήσετε πριν για το δίπολο στην Αμερική. Κατά την γνώμη μου, ο λόγος τον οποίο ο πρόεδρος Biden είναι επιτυχημένος είναι επειδή έχει καταφέρει να κάνει και πράγματα στο κέντρο, όπου έχει περάσει τεράστια πακέτα για τις υποδομές, και πράγματα τα οποία είναι εντελώς αριστερά, όπως είναι που έχει προσπαθήσει να κάνει την συγχώρεση, δηλαδή την απάλληψη των χρεών που έχουν οι φοιτητές, που είναι με οικονομικούς όρους. Κάτι το οποίο ούτε καν δηλαδή, δεν το μιλούσε κανείς στο κέντρο. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με το να λύνεις τα προβλήματα, ανεξάρτητα που τυχαίνει και είναι στο το φάσμα, αρκεί να βοηθάνε τον αδύναμο και να κάνουν το πεδίο ανταγωνισμού πιο ισότιμο με τον κόσμο. Κατανοητό. Κύριε Γλαβίνα, να έρθω τώρα σε εσάς. Πολύ ωραία το. Έχουμε και μια πρώτη έτσι. Κοινή λογική είναι. Παρουσία. Εφαρμόζω του ΣΥΡΙΖΑ πολλές φορές. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Δεν τσιμπάω, λυπάμαι. Περιγράψτε την πολιτική τη δικιά μας όπως τώρα. Ναι. Άρα είμαστε υπέρ του να παρέχουμε, ξέρω εγώ, δωρεάν σπίτια στους δασκάλους στην Παραμεθόριο. Δωρεάν στέγαση. Να το κάνουμε. Με χρόνιες ελλείψεις πρέπει να τις καλύψουμε. Μισό λεπτό, κύριε Γλαβίνα, εσείς έχετε και ένα ενδιαφέρον τώρα, γιατί και ο κύριος Κασελάκης είχε, αλλά μετά θα έχουν και εκλογή ηγεσίας. Εσείς έχετε για πρώτη φορά τον κύριο Ανδρουλάκη στο βήμα της Βουλής. Υπήρξε μια μεταβατική περίοδος μέχρι ο πρόεδρος να βρεθεί στη Βουλή. Θέλω να μας πείτε και αυτό το αποτύπωμα, πώς θα κινήσετε αντιπολιτευτικά, με δεδομένο ότι λέτε ότι θα κάνετε μια προγραμματική, συγκεκριμένη αντιπολίτευση και την ίδια ώρα, ενώ κάνετε σε συγκεκριμένα σημεία σκληρή κριτική, όταν έρχεστε να συμφωνήσετε ενδεχομένως σε ένα σημείο, όπως το να αφήσετε ανοιχτό να συζητήσετε για το άρθρο 16, η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ορίστε, εδώ το ΠΑΣΟΚ πάει και στηρίζει ουσιαστικά τη Νέα Δημοκρατία. Και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε τελικά πώς θα κινηθείτε και τι απαντάτε σε αυτή την κριτική, που θα είναι ενδεχομένως ότι είστε με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε συμπάθεια στον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είναι ένας ευγενής άνθρωπος, νομίζω, επειδή είπε πριν για τον πρόεδρο Biden και τις κεντρώες πολιτικές και τις αριστερές πολιτικές που εφαρμόζει, νομίζω εμείς το ΠΑΣΟΚ. Το κάναμε και το προηγούμενο διάστημα, και στη μεταβατική περίοδο, αλλά θα πω και στην περίοδο τσαίμνησης της Προέδρου μας, της Φόβης Γεννηματά. Συνεχίσαμε αυτή την τακτική ότι ό,τι είναι θετικό και είναι στη σωστή κατεύθυνση και ό,τι πιστεύουμε εμείς πραγματικά, γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν ετεροκαθορίζεται. Η ψήφος μας σε κάθε νομοσχέδιο, σε κάθε πολιτική απόφαση έχει να κάνει με τα δικά μας κριτήρια. Δεν κοιτούσαμε τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και τι λέει η Δημοκρατία και νομίζω αυτό επιβεβαιώνεται συνέχεια και στο παράδειγμα που αναφέρεται. Άρα λοιπόν εμείς θα κάνουμε πολύ σκληρή κριτική. Π.χ. σε λήψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα ζητήματα της οικονομίας που θεωρούμε το μοντέλο που αυτή τη στιγμή επικυριαρχεί στην Ελλάδα είναι ένα εύθραστο μοντέλο οικονομίας. Δεν έχει βάσεις η ισχυρή οικονομία. Και θα πω ένα παράδειγμα, ας το πούμε έτσι. Είδαμε πρόσφατα μια έκθεση του ΟΗΕ που λέει ότι ουσιαστικά αυτή η ανάπτυξη που στηρίζεται σε εξαγορές και ουσιαστικά στον αφελινισμό της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι ότι υπάρχουν παραγωγικές πάρα πολλές επενδύσεις, οι οποίες να παρέχουν αισιόδοξα μηνύματα. Άρα λοιπόν, εμείς θα κάνουμε και σκληρή κριτική, αν μπορούμε να προσθέσουμε το μεγάλο το έλλειμμα στο ισοζύγιο εμπορικών συναλλαγών και άλλα ζητήματα της οικονομίας που είναι πολύ σημαντικά. Και κάνουμε πολύ σκληρή κριτική
και όπου συμφωνούμε και όπου βλέπουμε κοινά σημεία, θα λειτουργούμε με βάση το εθνικό συμφέρον και το κοινό καλό. Αυτό χρειάζεται η χώρα, αυτό χρειάζονται οι πολίτες. Νομίζω οι πολίτες καταδίκασαν, καταψηφίζοντας την αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ, τη μαυρίλα, αν θέλετε, αυτό το θολό μήνυμα, το διαρκές όχι, το οποίο όμως δεν έχει βάση, δεν έχει κάποια επιχειρηματολογία. Ήταν απλά το όχι για το όχι. Εσείς δηλαδή βρίσκεται και θετικά στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, για να επισλέψω τώρα αυτή την κριτική σας, να το θέσω ως ερώτημα. Δεν ανέφερα σε κάτι. Κύριε Κλαβή, να με συγχωρείτε, αλλά σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το ΕΚΑΒ και τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση, που κάποιοι τα χαρακτηρίζουν παράδοξα. Γίνεται κριτική και από τους κλάδους των εργαζομένων. Εμείς κάναμε πολύ αυστηρή κριτική. Εσείς, όχι, μιλήσατε για προσωρινά μέτρα. Βγάλατε ανακοίνωση και είπατε ότι είναι προσωρινά μέτρα. Είναι προσωρινά μέτρα. Δηλαδή, υιοθετείτε τη θέση της κυβέρνησης. Όχι, δεν είναι, δεν νομίζω. Δεν θα συμφωνήσουμε με εσά, κύριε Καλογεροπούλου. Λέμε ότι είναι ασπιρίνη. Είναι μέτρα τα οποία μπορεί να δίνουν σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα μια λύση και ενδεχομένως να λύνεται σε κάποια νησιά το πρόβλημα, αλλά τα πληρώματα πρέπει να είναι μόνιμα. Είναι μέχρι πρέπει να είναι εκπαιδευμένα. Το τέλος του χρόνου, κύριε Κλαβίνα. Είναι για 5 μήνες, 6 μήνες. Η έτσι αλλιώς το επόμενο χρονικό διάστημα θα κυρωθεί με νόμο, οπότε νομίζω θα τα συζητήσουμε και στη Βουλή αυτά. Αλλά είναι μόνιμα μέτρα και αν θα το ψηφίσουμε ή όχι θα το δούμε στη Βουλή. Και πώς θα κινηθούμε και τι αντιπρόταση θα βάλουμε, γιατί νομίζω ήδη στην ανακοίνωση που λέτε βάλαμε την πρότασή μας το πώς θα λυθεί το θέμα με το ΕΚΑΒ, που και πέραμε στα ζητήματα, στα μεγάλα, σε αυτά τα οποία πραγματικά οι πολίτες θέλουμε να συζητήσουμε, στα προβλήματα τα οποία είναι πραγματικά τα αντιμετωπίζουμε όλοι, θέλουμε να καθίσουμε να συζητήσουμε, να δούμε τα προβλήματα ή το εκάστοτε ζήτημα κατάματα και να μην εθελοτυφλούμε ή να κάνουμε, ξέρετε, μικροπολιτική, να κρυβόμαστε πίσω από εύκολα όχι, τα οποία δεν προχωράνε τα πράγματα μπροστά, κατά την άποψή μας. Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό. Κλείνω. Είμαστε πολύ ξεκάθαροι σε αυτό ότι η κριτική μας είναι πολύ αύστηρη και νομίζω ο κύριος Ανδρουλάκης είπατε σε μια ομιλία του, η οποία ήταν, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό, να χρησιμοποιήσω τη λέξη μεστή. Ήταν από 40 λεπτά 28. Ήταν, δεν πήρε καν όλο το 30, χρόνο. Εμείς 31 τη μετρήσαμε, αλλά ναι, δεν έχει σημασία. Ήταν μεστή, έβαλε αθέλητα θέματα εκεί που πρέπει να είναι, συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, την ελληνική οικονομία, το κοινωνικό κράτος, ζητήματα της παιδείας. Απαντήσαμε στο άρθρο 16, βάλαμε τις γεωπολιτικές συνθήκες, οι οποίες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή. Αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και ειδικά το άρθρο 16. Ναι, αυτό που θέλω να συμπληρώσω. Τα θέσαμε και καθίσαμε και κάνουμε, νομίζω, με σεβασμό, με ποιότητα. Και αυτό θα κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, τόσο στη Βουλή όσο και εντό. Αυτή είναι η αντιπολίτευση που θα κάνουμε. Δόθηκε το στίγμα και νομίζω ότι ο κόσμος θα το εκτιμήσει αυτή την άποψη. Το πολύ γρήγορο θέλω να συμπληρώσω είναι ότι αυτό που έχω παρατηρήσει τους τελευταίους 2 μήνες σε όλα αυτά τα μέρη της χώρας είναι γενικά μια υποστελέχωση που υπάρχει και στα δικαστήρια και στα λιμεναρχεία. Σε πάρα πολλές δημόσιες δομές. Άρα, κάτι το οποίο με ανησυχεί είναι σε τι βαθμό, από ό,τι θυμάμαι, η προσβεστική είναι μία από τις λύσεις προσωρινά για το ΕΚΑ. Θα ήθελα. Το στρατό δεν ξέρω την πλήρη. Ξέρω ότι είναι ένας πολύ επαγγελματικός οργανισμός και φαντάζομαι ότι είναι πλήρως καταρτισμένος. Αλλά για την προσβεστική, θα ήθελα να ξέρω σε τι βαθμό υπάρχει full στελέχωση αυτή τη στιγμή. Για να μπορεί κάποιος να δει. Δηλαδή, μην μπαλώσουμε ένα και να μας βγει αλλού το κακό. Θέλω τώρα να ανοίξουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί έχουμε ένα διαφορετικό κοινοβούλιο. Εσείς έχετε και πολύ μεγάλη εμπειρία, κύριε Καλαφάτη. Και έχουμε ένα διαφορετικό κοινοβούλιο, εντάξει, που δεν έχουμε απλά πολυφωνία. Ακούγονται πράγματα τα οποία, εντάξει, είναι εκτός του πλαισίου που όλοι συμφωνούμε, γιατί δεν είναι οικονομία, είναι δικαιώματα, ανθρώπινα, θέσεις κτλ. Και φτάσαμε, ας πούμε, να ακούμε το 2023 θέσεις από πρόεδρο κόμματος κατά των αμβλώσεων. Και απ' την άλλη, έχουμε και την είσοδο των Σπαρτιατών μετά από ένα νεύμα του Κασιδιάρη. Και θέλω να μας πείτε, κύριε Καλαφάτη, αν είναι η ώρα να ανοίξει μια συζήτηση για την αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή, το περίφημο κατά τα ρεπορτάζ 5% που μπορεί να το δούμε από τις ευρωεκλογές, ή αν αυτός δεν είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Σίγουρα τέτοια φαινόμενα πιστεύω ότι χρειάζονται με έναν πολλαπλό τρόπο και συνδυαστικό τρόπο αντιμετώπισης. Αυτό που αναφέρεται πιθανώς να είναι ένα μέρος της λύσης του προβλήματος, μπορεί όμως να μην λύνει το πρόβλημα αποκλειστικά. Mm-hmm. Σίγουρα η ενδυνάμωση των θεσμών 1, η καταπολέμηση της δημαγωγίας και του λαϊκισμού 2. Η βολτίωση σίγουρα των συνθήκων διαβίωσης των πολιτών και ιδίως των πιο αδύναμων πολιτών για να περιορίσουμε το ευεπίφορο έδαφος που υπάρχει για να υπάρχουν αυτές οι λαϊκιστικές και δημαγωγικές και εμπολείς πατριδοκαπηλικές ή θρησκευτοκαπηδελικές απόψεις οι οποίες εκφράζονται. Εμείς είμαστε κάθετοι απέναντι σε κάθε καπηλεία είτε του πατριωτικού φρονήματος είτε της θρησκευτικής πίστης. Και βεβαίως ακούστηκαν, όπως αναφέρατε, αναχρονιστικές απόψεις, όπως αυτές που αφορούν τη διαχείριση, τη διάθεση του σώματος του καθενός και της γυναίκας φυσικά για το σώμα της, που είναι αναχρονιστικές αντιλήψεις 100%.
Οφείλω να πω βεβαίως ότι χθες στην πρώτη τοποθέτηση αυτών των κομμάτων, γιατί όλοι με κάποιο ενδιαφέρον περιμένανε και περιμέναμε μέσα στη Βουλή να δούμε πώς θα τοποθετηθούν αυτά τα παράξενα μορφώματα, που δεν ξέρω πώς να τα αποκαλέσω και εγώ, αναφέρομαι κυρίως στα δύο θέματα, στα δύο κόμματα ουσιαστικά. Δεν σας κρύβω ότι αποφεύθησαν οι ακραίοι χαρακτηρισμοί και οι ακραίες συμπεριφορές. Ναι, δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Δεν είδαμε υψηλούς τόνους και ακραίους χαρακτηρισμούς. Τα νοήματα και τα πνεύματα για κάποιον που μπορούσε να διαβάσει κάποιες γραμμές των επικεφαλής των κομμάτων βεβαίως, είχαν ανησυχητικά. Ακριβώς. Και αυτά που περιμέναμε, κάποιοι βεβαίως, ειδικά οι Σπαρτιάτες, θέλανε να περάσουν το αντίθετο μήνυμα από αυτό που περάσανε πριν από τις εκλογές, όπου υπήρχε μια σύνδεση άμεση από τους επικεφαλείς τους με τον επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης. Σε κάθε περίπτωση, μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα. Εμείς πάντως, σαν Δημοκρατία, είμαστε εκεί πέρα για να πολεμήσουμε και κοινοβουλευτικά και πολιτικά κάθε αντιδημοκρατική και δημαγωγική και λαϊκιστική άποψη που θα εκφραστεί από οποιοδήποτε κόμμα της Βούλης. Κύριε Κασελάκη, για πείτε μου λίγο γι' αυτό. Να ρωτήσω εγώ τον κύριο Κασελάκη. Ναι, και να του υποσημειώσω στο ερώτημά σου ότι έχει και μία viral αντιπαράθεση με όρους διαδικτυακούς. Τα βλέπετε τώρα τα social media, ενός άνθρωπος είστε. Με τον κύριο Σαλάκη. Αυτό είναι υπόθεση, δεν είναι δεδομένο. Ότι τα βλέπετε. Δεν κάνουν όλοι οι νέοι άνθρωποι σωστά. Όχι, τα βλέπετε. Ενώ τι παίζει τώρα. Είχατε μια αντιπαράθεση με τον κύριο Σαράκη για κάτι που όλοι μας θεωρούμε αυτονόητο, ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ ανθρώπων για οποιαδήποτε επιλογή τους και πόσο μάλλον και τις σεξουαλικές του 2023. Αλλά είχατε μια αντιπαράθεση. Αυτή η αντιπαράθεση είναι στη Βουλή πλέον. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχουν κόμματα που λένε ευθέως ότι δεν πρέπει να έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώματα ή αυτό που λέγαμε και πριν, ότι δεν μπορούν οι γυναίκες να κάνουν αμβλώσεις. Πράγματα τα οποία. Θα μπορούσε κανείς να τα πει λιγμένα. Πρέπει να 40 χρόνια πίσω καταρχάς. Ναι. Να πω όμως, χαίρομαι πολύ που είδα και εσάς την άποψή σας που είπατε ότι είναι αναχρονιστικά αυτά τα πράγματα, το λέτε λιγμένα. Το έχουμε λύσει εδώ και 40 χρόνια. Είναι πολύ πιο υγιής αυτή η συζήτηση από ό,τι γίνεται στις ΗΠΑ. Όπου το ομοσπονδιακό σύστημα επιτρέπει μία ασυμμετρία σε αυτές τις απόψεις, που ξαφνικά. Ξέρετε, πήγανε με τις αμβλώσεις το ανώτατο δικαστήριο εκεί πέρα να το κάνει, να μην είναι πλέον ομοσπονδιακός νόμος το δικαίωμα στην ελευθερία του σώματος των γυναικών. Και ξαφνικά ο πρόεδρος Biden, για ένας από πολλούς λόγους, είχε το καλύτερο αποτέλεσμα σε διάμεσες εκλογές εδώ και δεκαετίες για πρόεδρο που είναι στην κυβέρνηση. Άρα, όντως είναι λιγμένα θέματα αυτά για την κοινωνία και είναι και απλά θέματα κοινής λογικής. Και πραγματικά, ας πούμε, χαίρομαι που υπάρχει μια πλειοψηφία. Και πάντα με ρωτάνε, ανησυχείς για την ακροδεξιά? Λέω, όχι, είναι μια μικρή μειοψηφία στη χώρα. Αυτό που με ανησυχεί εμένα είναι η απραξία του κέντρου. Εντάξει, είναι να μην καθόμαστε εκεί πέρα. Και εγώ δεν είμαι καν μέσα στη Βουλή, εντάξει, αλλά υπάρχουν θεσμοθετήσεις για όλα αυτά τα θέματα και για τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ηθαγένεια εδώ πέρα, αλλά έχουν μεγαλώσει στην Ελλάδα που πρέπει να κοιτάξουμε. Και για την, κατά τη γνώμη μου, για τη γυναικοκτονία, που πρέπει να είναι επιβαρυντικό. Στο ποινικό μας πλαίσιο κτλ. Δηλαδή, μακάρι να μπορεί αυτή η Βουλή να θεσμοθετήσει αυτές τις θεσμικές προστασίες, γιατί αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Κύριε Κασελάκη, να δημιουργηθεί αυτό που λέμε ένα προοδευτικό μέτωπο και στη Βουλή και στην κοινωνία κομμάτων. Δηλαδή, σήμερα είστε εδώ εκπρόσωποι τριών κομμάτων, όπου έχετε και οι τρεις κάποιες προοδευτικές απόψεις. Ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε χθες ότι θα φέρει σύντομα το νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Το ΠΑΣΟΚ φαντάζομαι θα το ψηφίσει, ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι και αλλιώς, που ήταν και δική σας τροπολογία. Μπορεί λοιπόν να υπάρχει ένα μέτωπο προοδευτικών απόψεων και προοδευτικών δυνάμεων που πέρα από τις διαφορετικές πολιτικές επιλογές σε κάποια αυτονόητα πράγματα να μπορούν να συμφωνούν και να μην υπάρχει αυτή η κατηγορία ότι εσύ είσαι συντηρητικός, εσύ είσαι αυτό. Δηλαδή σε κάποια πράγματα να συμφωνήσουμε όλοι, διότι εκ των πραγμάτων αυτό είναι έτσι, ότι υπάρχει μια προοδευτική κατεύθυνση. Άμα είναι δυνατόν να υπάρξει αυτό το πράγμα, είναι πρόσδεκτο, γιατί στο τέλος της ημέρας μιλάμε για ζωές του κόσμου, των ανθρώπων εδώ πέρα. Δεν είναι η ψήφος την οποία βάζεται στη Βουλή, επηρεάζει κόσμο άμεσα. Άρα βεβαίως να γίνει αυτό, αλλά δεν φτάνει αυτό. Ένα άλλο πράγμα που έχω μάθει από την πραγματικότητα εντός της Ελλάδας είναι ότι περνάει κάτι νομοθετικά, αλλά η εφαρμογή έχει λήψεις. Καλά, και για όλους τους νόμους στην Ελλάδα, ναι, δυστυχώς. Αλλά υπάρχουν λήψεις και στη χρηματοδότηση έμπρακτα και στα μικρά γράμματα και στο marketing του νόμου, ότι υπάρχει κάτι διαθέσιμο για αυτές τις ομάδες. Το λέω, ξέρετε γιατί υπόθηκε από το κόμμα σας προεκλογικά για τη Νέα Δημοκρατία και πριν από το ακροδεξί. Για συγγνώμη, εγώ συστρατεύτηκα αυτό το κόμμα και μαθαίνω ότι είμαι εθνική εξαίρεση. Εντάξει, δεν μου αρέσει αυτός ο τόνος. Δηλαδή, μακάρι να μπορεί να πει ο Πρωθυπουργός ότι δεν μίλησε σωστά αυτή την έκφραση.
Εντάξει, εγώ αυτό λέω. Εθνική εξαίρεση εννοείται αναφορικά με τα εξοπλιστικά που έχει γίνει η συζήτηση αυτή. Όχι γενικά. Είναι, εντάξει, τώρα, και πάλι. Καταλαβαίνω τι εννοείται. Απλώς λέω να ότι... Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει 147 εκ των πολιτών. Άλλο αυτό. Καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω και τον τρόπο. Αν γνωρίζετε τι τοξικό μένος είχε υποστεί η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης προσωπικά, αυτός και η οικογένειά του, από συγκεκριμένα πρωτοκλασσάτα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας δεν θα το είχατε σκεφτεί, απλώς δεν το ξέρετε. Στο βαθμό στον οποίο... Σε απίστευτο βαθμό. Στο λέω γιατί είμαι αρκετά χρόνια σύντομα. Και εγώ δεν είμαι εδώ και σας πιστεύω. Αλλά στο βαθμό στον οποίο ισχύει αυτό, δεν ανάγει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να κατέβει στο επίπεδο, να είναι υπεράνω. Μα δεν η εθνική εξαίρεση. Όταν λες εθνική εξαίρεση, κατεβαίνει στο επίπεδο. Σε συγκεκριμένες συμφωνίες οι οποίες άπτετο εθνικών συμφερόντων, σε αμυντικές συμφωνίες. Και εκεί πέρα θα θέλαμε να είμαστε όλοι μαζί. Εγώ δεν το θεωρώ τεχνικό όρο, ειλικρινά. Κύριε Κλαβινά, γίνεται πολλή συζήτηση για το αν θα υπάρξει συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι πολύ κοντά μας πλέον. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο συνεργασία σε αυτό το πεδίο και πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή? Δηλαδή, σκέφτεστε να χρήσετε εσείς κάποιους υποψηφίους και όποιος θέλει μπορεί να τους στηρίξει, ή να γίνει μέσα από μία συζήτηση για κάποιες ειδικά μεγάλες περιφέρειες ή μεγάλους δήμους? Κοιτάξτε, νομίζω καταρχήν θα πω το αυτονόητο, το οποίο αποτελεί και ένα κεκτημένο, εγώ θα πω, της κοινωνίας μας, ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν αποκομματικοποιηθεί. Δηλαδή, οι κοινωνίες έχουν πια τη δύναμη να αποφασίζουν μόνες τους ποιους θέλουν, από ποιους θέλουν να αυτοδιοικούνται, από ποια σχήματα, το οποίο αν δούμε το χάρτη έτσι, σε όλη την Ελλάδα, τι περιέχει αυτή η παλέτα των αυτοδιοικητικών σχημάτων, μπορεί να βρει κανείς απίθανους συνδυασμούς διαφορετικών χρωμάτων και αυτό είναι και το σωστό. Άρα σε πρώτο επίπεδο αυτή είναι η βασική θέση. Από εκεί και πέρα εμείς θα κάνουμε μια προσπάθειά μας, τουλάχιστον περισσότερο σε επίπεδο περιφερειών, να έχουμε ισχυρές παρουσίες. Με χρήμα, έχουν... εντάξει, στα περιφέρεια Αττικής. Εγώ, ξέρετε, κύριε Πιέρο, το χρήσμα δεν μου αρέσει σαν έννοια. Αλλά θα να πω... δείξετε, δεν λέω ποιος με στοιχεία, με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία, αν θέλετε, είναι πολύ κοντά στην παράταξή μας και πράγματι ενδεχομένως να αποτελούν και μέλη της παράταξής μας ή και στελέχη, δεν ξέρω αν θα είναι πρωτοκλασσάτα ή όχι, δεν μου αρέσουν αυτοί οι όροι, αλλά θα είναι στελέχη τα οποία βρίσκονται κοντά στην παράταξή μας και ενδεχομένως είναι και μέλη του κόμματός μας. Άρα, λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, εμείς θα συνεχίσουμε αυτό το οποίο... ακόμα δεν έχουμε πείσει και θέλω να το κάνουμε στην πορεία ότι ο ΠΑΣΟΚ θέλει να έχει έναν αυτόνομο ρόλο. Δεν θα ετεροκαθοριστεί, ούτε θα συμπράξει. Γιατί πάλι μας κατηγορούσαν ότι θα συμπράξουμε την Νέα Δημοκρατία. Τώρα αυτό τελείωσε. Πριν τρεις μήνες θα συζητούσαμε, θυμάστε τι συζητούσαμε στα αντίστοιχα τραπέζια εδώ πέρα, ότι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ουρά της Νέας Δημοκρατίας. Άρα ούτε έγινε ουρά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε προφανώς θα πάει. Συζητούσαμε γιατί ήσασταν αρνητικοί στην απλή αναλογική. Γι' αυτό το συζητούσαμε. Τα αποτελέσματα. Εάν είχατε μπει στη διαδικασία να συζητήσετε για την απλή αναλογική, τα πράγματα θα ήταν αλλιώς. Τα αποτελέσματα και ο κόσμος έδειξαν μια διαφορετική κατεύθυνση. Άρα και σε αυτή την περίπτωση εμείς θα κινηθούμε σε ένα αυτόνομο πλαίσιο, κατεβάζοντας δικές μας υποψηφιότητες ή υποψήφιες τις οποίες θεωρούμε εμείς ότι καλύπτουν κάποια συγκεκριμένα πολιτικά χαρακτηριστικά. Και από εκεί πέρα, όποιος θέλει, ας το πω ελεύθερα, επιτρέπει, μπορεί να ακολουθήσει. Αλλά εμείς δεν θα πάμε σε συμφωνίες υψηλού επίπεδου ή κορυφής, ας πούμε, μεταξύ κομμάτων όπου θα πούμε ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουμε σένα, Νέα Δημοκρατία στηρίζουμε σένα. Γιατί όπως ξέρετε, μπορούμε να πούμε και χαρακτηριστικά παραδείγματα περιφερειών, στα οποία νομίζω και η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει ενδεχομένως και κάποιον υποψήφιο, ο οποίος είναι εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, αν πούμε το παράδειγμα. Τα χαρακτηριστικά που θα έχουν αυτοί οι υποψήφοι θα έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά που δίνει στο κόμμα ο κύριος Ανδρουλάκης ή με αυτά που είχε ο κύριος Λοβέρδος? Προφανώς θα έχουν να κάνουν με τα σημερινά χαρακτηριστικά της παράταξής μας, με χαρακτηριστικά τα οποία εγώ βασικά η ερώτηση σας δεν βρίσκω και ιδιαίτερη διαφορά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κυρίου Λοβέρδου, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κυρίου Ανδρουλάκη? Για να φύγει προφανώς από το κόμμα σας δεν μας έχει, άλλα χαρακτηριστικά. Δεν έχουμε μάθει ποιοι ήταν οι λόγοι. Εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω. Προφανώς όμως κάποιος άλλος λόγος υπήρχε. Δεν τους ξέρω, άρα δεν μπορώ να μιλήσω για κάτι υποθετικά. Αν το ήξερα θα μπορούσα να σας απαντήσω. Επειδή όμως δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι λόγοι που έφυγε ο κύριος Λοβέρδος, δεν έχουν δει. Γνωρίζουμε τα γεγονότα πάντως, ότι προεκλογικά υπήρχε και μία σύγκρουση. Εγώ ξέρω ότι προεκλογικά ο κύριος Λοβέρδος, όπως και όλοι μας, δώσαμε τη μάχη για ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Το πετύχαμε. Εγώ δεν θα πω στον απόλυτο βαθμό. Το πετύχαμε εν μέρη. Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα και αυτό το πολιτικό περίβλημα το οποίο χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την παράταξή μας και τα πολιτικά χαρακτηριστικά, όπως προφανώς έχει η ηγεσία την ευθύνη για να τα χαράσει, τις κατευθυντήριες γραμμές, αυτές θα ισχύσουν. Περνάει στα αυτοδιοικητικά. Περνάει σε εκπρόσωπος καλά ο κ. Γκλάβερ. Για πάμε. Πέψε, πέρασε και παλιά. Λοιπόν, συμφωνώ. Για πάμε
Άγγελο, να έρθουμε τώρα λίγο στον κύριο Καλαφάτη και να δούμε λίγο την τσέπη. Να δούμε λίγο την τσέπη. Ένα βασικό, το οποίο θα νομοθετηθεί ουσιαστικά, αλλά έχει προοπτική, δεν είναι άμεσο, δεν είναι από αυτά που θα τα δούμε στα πρώτα νομοσχέδια, γιατί θέλει μια διεργασία και θέλει και κάποιες οικονομικές συνθήκες. Και φαντάζομαι είναι το βασικό που θα σας λένε και στη Θεσσαλονίκη και θα το συναντάτε και παντού, είναι η αύξηση του μέσου μισθού. Είχατε πει ότι θα φτάσει τα 1500 μέσα στην τετραετία. Και εδώ υπήρχε ένα ακροατήριο το οποίο ήταν δύσπιστο, γιατί ρωτούσε, ωραία, okay, αυτό πώς θα το κάνουν όμως, μπορούν να το συμφωνήσουν με την αγορά, θα μπορέσουν να το κάνουν πράξη. Αυτό πώς θα το κάνετε, κύριε Προφανώς Κλά. Και δεν γίνεται με ένα νόμο και με ένα άρθρο, κάτι τέτοιο. Γίνεται με την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής, η οποία εφαρμόστηκε ήδη τα τελευταία 4 χρόνια και τα οποία θα συνεχίσουμε να τα εφαρμόζουμε. Αυτά δηλαδή, αυτή την πολιτική, η οποία ενισχύει την ελεύθερη οικονομία, δημιουργεί συνθήκες για άμεσες ξένες επενδύσεις, που βοηθάει μέσα από την μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών και εισφορολογικών εισφορών, βοηθάει την ανάπτυξη έτη περαιτέρω, προχωράει και οδηγεί στη μείωση της ανεργίας. Και έτσι ουσιαστικά τονώνεται και μέσα από ένα συνδυασμό αυτών των πραγμάτων που σας ανέφερα, τονώνεται ουσιαστικά το εισόδημα του μέσου συμπολίτη μας. Στο κομμάτι του ιδιωτικού τομέα συμβαίνει αυτό και με αυτήν την προοπτική πιστεύουμε ότι στο τέλος της τετραετίας θα υπάρχει ένας μέσος όρος γύρω στα 1500 ευρώ στο 2027 και με ανώτατο και με κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ. Παράλληλα, βεβαίως, θα υπάρχει και το νέο μισθολόγιο για τους δημόσιους υπαλλήλους, όπου και εκεί πέρα με μισθολόγιο που θα ισχύσει από την 1η ουσιαστικά του 2024 θα υπάρξει μια σημαντική αύξηση και από επιδόματα από θέσεις ευθύνης αλλά και από επίδομα που αφορά τους υπαλλήλους με ένα ή με δύο παιδιά, όπου θα δουν μια άμεση αύξηση στο εισόδημά τους. Αλλά πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τονωθεί και το μέσο εισόδημα των συμπολιτών μας μέσα από την οικονομική πολιτική και την ανάπτυξη, μέσα από την οποία δηλαδή ούτως ή άλλως έχουμε δει συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα και δεν το λέμε εμείς αυτό. Το λένε πολλοί διεθνείς οίκοι και βεβαίως και οικονομικοί. Την ίδια στιγμή ο πληθωρισμός στα τρόφιμα καλπάζει. Δηλαδή βλέπουμε, εγώ συμφωνώ ότι θα τα κάνετε όλα αυτά τα πράγματα, ότι οι τιμές, ενώ πέφτει ο γενικός πληθωρισμός, οι τιμές στα τρόφιμα ανεβαίνουν κάθε μήνα. Και αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Έχετε πει ότι θα δώσετε αυτό το επίδομα μέχρι το τέλος, ναι, μέχρι το τέλος του χρόνου. Είστε αισιόδοξοι ότι αυτό το πράγμα θα έχει τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου? Κύριε Καλαγιωροπούλου, σωστά αναφέρεστε. Υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Βεβαίως, σε αντίθεση με αυτό που ακούγαμε για πολλά χρόνια, ότι είναι η ακρίβεια Μητσοτάκη, έτσι ονομαζόταν από τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κυρίως από την ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα. Σαφώς και είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι ευρωπαϊκό και διεθνές. Το αντιμετωπίζουν το πρόβλημα όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Συγκριτικά μπορούμε να πούμε ότι προσπαθούμε και το αντιμετωπίζουμε σε έναν σχετικά ιδανικό καλό βαθμό. Βεβαίως από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στα μέσα νοικοκυριά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Γι' αυτό και έχουμε προχωρήσει σε άμεσα μέτρα όπως είναι η επέκταση του Market Pass, οι συνεχείς έλεγχοι οι οποίοι θα ενταθούν και μέσα από τις δεσμεύσεις που ήδη βλέπουμε ότι γίνονται. Σήμερα είδαμε και στις ειδήσεις, είδα τον κύριο Σκρέκα να αναφέρεται σε πρόστιμα τα οποία τίθενται σε επιχειρήσεις γιατί χρησιμοποίησαν ψεύτικες ετικέτες. Άρα ενταδικοποίηση ελέγχων, άμεσα μέτρα τα οποία θα λειτουργήσουν προσωρινά, γιατί το Market Pass δεν μπορεί να είναι ένα είδος επίδοματος το οποίο δεν θα δώσει φυσικά μόνιμη λύση, αλλά θα δώσει μια ανάσα και έχουμε δει και από τον κόσμο ότι πραγματικά το αντιμετωπίζει πολύ θετικά. Και βεβαίως θα προσπαθήσουμε να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο με την τόνωση του εισοδήματος που θα έχει μόνιμο χαρακτήρα απέναντι σε ένα φαινόμενο όπως είναι ο πληθωρισμός, το οποίο φαίνεται ήδη ότι έχει παροδικό χαρακτήρα. Άρα, όταν μετά από κάποιο διάστημα και λόγω πιστεύουμε των αιτιών που θα εκλείψουν, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες αιτίες, ο πόλεμος της Ρωσίας, παραδείγματος χάρη στην Ουκρανία, που πυροδότησαν αυτό το φαινόμενο. Όταν λοιπόν αυτό το φαινόμενο θα σταματήσει και θα αρχίσει να αντιμετωπίζεται, η τόνωση του εισοδήματος, η οποία θα έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, θα δώσει μια άλλη διάσταση και στα οικογενειακά νοικοκυριά, αλλά και στην ανάπτυξη της χώρας μας. Κύριε Κασελάκη, ναι, έτσι κι αλλιώς θα σας ρωτήσω, γιατί γι' αυτό έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ναι. Και για την αύξηση του μέσου μισθού, αλλά και για το ότι η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα μίλησε τελικά σε ένα μεγάλο μέρος αγοράς, στηρίχθηκε από αυτά, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αυτά τα μέτρα δεν προσφέρουν κάτι. Εσείς πώς βλέπετε μέτρα όπως το Market Pass, έστω προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης? Για να είμαι πιο ακριβής, λιδωρήθηκε κιόλας. Σχεδόν λιδωρήθηκε, μπορώ να σας πω. Βλέπετε πώς το φέρνει. Με την έννοια δηλαδή, αν θέλετε, το καταργούμε. Αυτό θέλετε να καταργήσουμε?
Αν θέλετε ρητορικό φυσικά, δεν πρόκειται. Κατάλαβα. Η υγεία μιας ελεύθερης αγοράς δεν φαίνεται στο μέγεθός της σαν ονομαστική αξία, φαίνεται στα ποσοστά του κέρδους του κάθε ανταγωνιστή μέσα στην αγορά. Όταν αυξάνεται όλο το κόστος σε όλους και τα ποσοστά παραμένουν σταθερά, αυξάνονται και τα κέρδη τους. Εκεί είναι που μετράς το άμα όντως υπάρχει ελεύθερη αγορά ή όχι. Και εκεί πέρα είναι που η αγορά της ενέργειας στην Ελλάδα δεν δουλεύει σαν μια πλήρη ανταγωνιστική αγορά. Και εκεί πέρα, κατά γνώμη μου, είναι ο ρόλος του δημοσίου. Εκεί πέρα έπρεπε να υπάρχει μια δημόσια υπηρεσία ηλεκτρισμού, η οποία θα είχε επαγγελματική διοίκηση, εντάξει, με όλα, και κατά γνώμη μου να έχει και αμοιβή για την πολυπλοκότητα του εγχειρήματος, αλλά να μην πληρωνόταν με την κερδοφορία από τον απλό φτωχό, όπως να το πείτε, πολίτη, αλλά πληρωνόταν από την αποδοτικότητα που τρέχουν, που διοικούν ένα οργανισμό με πόρους του φορολογούμενου. Και έτσι να επιστρέφεται. Ήρθε όμως η ιδέα σε μια κατάσταση, αλλά και τα τρόφιμα, για παράδειγμα, που είναι στο σούπερ μάρκετ. Αυτό στην Αμερική το σου λέει Market Pass. Εσείς τι θα λέγατε, δηλαδή τι μπορεί να λειτουργήσει? Γιατί αυτό λίγο πολύ κάτι έδωσε. Εμείς είπαμε, και το πιστεύω κι εγώ από την εμπειρία μου στον επιχειρηματικό τομέα, για τη μείωση του ΦΠΑ. Πιστεύω ότι θα πήγαινε κάτω οι τιμές. Υπάρχει το επιχείρημα ότι. Πώς το ξέρετε ότι θα φτάνει στο ράφι? Σου πω κάτι, μισό λεπτό. Υπάρχει το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει διάχυση τιμών προς τα κάτω. Ναι, αυτό λέω. Πώς το ξέρετε ότι θα φτάνει στο ράφι? Δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Άμα εγώ σου δίνω 10% παραπάνω κέρδος, ποσοστό κέρδους, ναι, και κάθονται όλοι με αυτό το παραπάνω και κανείς δεν πάει να υποθάλψει με 5% να κερδίσει μερίδιο της αγοράς, τι ελεύθερη αγορά έχουμε? Τι ελεύθερη αγορά έχουμε? Πιστεύουμε ότι έχουμε ελεύθερη αγορά ή όχι? Να το αποδείξουμε στην πράξη. Και αυτό είναι μια κοινή ερώτηση, γιατί θα το ρωτήσω και στον κύριο Γλαβίνα. Ποιου φόρου θα βάλετε, συγγνώμη, αν θα καταργηθεί το ΦΠΑ και το ειδικό φόρο κατανάλωση? Εμείς λέγαμε για το γάλα, για το μωρά. Αυτό έχει απώλεια. Να σα ρωτήσω κάτι. Αυτό έχει απώλεια γύρω στα. Έχει προσθήκη στις τσέπες του κόσμου. 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα είναι ποιου φόρου θα βάλετε για να καλύψετε αυτό το πρόβλημα. Ήδη είναι αυξημένα λόγω του πληθωρισμού όμω τα έσοδα, έτσι δεν είναι? Ναι, και είναι προσθήκη στις τσέπες του κόσμου. Πάει να πει ότι έχει 3,4 δις παραπάνω να ξοδέψει για κάτι έξτρα, κάτι άλλο. Από πού θα τα βρει ο κόσμος? Μη πληρώνοντας τον έμεσο φόρο. Έχει παραπάνω χρήματα στην τσέπη του. Εξήγησα. Άμα δεν υπάρχει διάχυση τιμής προς τα κάτω, πάει να πει ότι δεν έχουμε ελεύθερη αγορά. Ναι, χάνονται αυτά τα λεφτά από τον κρατικό προπολογισμό. Αυτό σας λέω. Όχι, αυτό είναι υπόθεση το οποίο λέτε. Δεν είναι δεδομένο. Από κάπου θα πληρωθούν τα 3,4. Σας απάντησα για άλλη μια φορά ότι άμα είναι στις τσέπες του κόσμου, πάει να πει ότι ο κόσμος μπορεί να έχει κατανάλωση αλλού και να υπάρξει ανάπτυξη. Υπάρχει θετικό πρόσημο στον κόσμο να έχει παραπάνω εισόδημα. Τώρα δεν λέμε για τον κόσμο που αγοράζει την Porsche, την Cayenne, λέμε για τον κόσμο ο οποίος αγκομαχάει να πληρώσει τα τρόφιμά του. Είναι χαμένα έσοδα για το κράτος. Είναι χαμένα έσοδα να μην πεινάει ο κόσμος, να μπορεί να έχει παραπάνω φαγητό. Μην τρελαθούμε τώρα ότι χαμένα έσοδα αυτό. Όχι, δεν είναι χαμένα. Αυτή είναι η καλύτερη. Πώς θα επιστρέψουν. Θα σας απαντάω. Όταν αυτός ο άνθρωπος έχει παραπάνω εισόδημα έμεσα, εντάξει, πάει να πει ότι μπορεί να καταναλώσει παραπάνω αλλού. Επιστρέφεται αλλού. Αλλά επιμένετε στη μείωση του ΦΠΑ. Στα βασικά τρόφιμα, ναι. Ας πληρώσει ΦΠΑ σε ρούχα, ξέρω, σε δώρα για τα Χριστούγεννα. Αυτό δεν δούλεψε σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αυτό δεν ισχύει και για άλλη μια φορά, να σου πω κάτι, κάντε μια ενδιάμεση λύση. Πηγαίνετε στον Εύρο, που είναι δίπλα από την Τουρκία, που πάνε δίπλα για τη βενζίνη και τα καύσιμα, και αρχίσετε από εκεί και δοκιμάστε το. Να δούμε, θα τρέχουν δίπλα ή όχι. Να μείνουν Ελλάδα τουλάχιστον. Το δούμε. Για να ρωτήσω και εσάς τώρα, κύριε Γλαβίνα, το είπε με έναν τρόπο ο κύριος Καλαφάτης. Λέει δοκιμάστηκε σε κάποιες χώρες και δεν πέτυχε. Και φαντάζομαι ότι εννοείται την Πορτογαλία και την Ισπανία, όπου εκεί και ειδικά στην Ισπανία είχαμε και πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες ουσιαστικά έφεραν την κυβέρνηση σε μια δύσκολη θέση. Βασικά την έριξαν. Αλλά θέλω να μου πείτε, εσείς θεωρείτε ότι στην Ισπανία αυτό. Αυτό ρωτάω. Το θέτω σε ερώτημα, δεν το λέω καταφατικά. Λέω, θεωρείτε ότι η μείωση του ΦΠΑ την έριξε, γιατί υπήρχε αυτή η ερμηνεία από την Δημοκρατία? Και ένα δεύτερο είναι. Αν θεωρείτε ότι τελικά μέτρα όπως το Market Pass βοηθούν ή δεν βοηθούν. Πλέον έχουμε κλείσει ένα κύκλο και είδαμε ότι η κυβέρνηση πήρε εντολή έχοντας χρησιμοποιήσει αυτά τα μέτρα. Οφείλω να αναγνωρίσω συζήτηση αυτή, μιας και έχουν τελειώσει και εκλογές και είμαστε, ας το πω έτσι, πιο απελευθερωμένοι, ότι η Νέα Δημοκρατία είχε ένα φοβερό επικοινωνιακό τρόπο, ακόμα και την εσωτερική πολιτική της Ισπανίας, την οποία δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον τη γνωρίζει, να την φέρνει σε τέτοια μέτρα ώστε να δικαιολογεί τη μην. Το να μην λαμβάνει ίδια μέτρα. Όλες τα μέτρα σας τη φέρατε και εσείς και εκείνη. Με ποια έννοια, εσείς λέγατε το απόλυτο πρότυπο, τρόπο, εκείνη λέγανε η καταστροφή. Κύριε Πιέρο, με κάποιο τρόπο μάθαμε ότι η μείωση του ΦΠΑ από συστημικά μέσα ενημέρωσης, επιτρέψτε την έκφραση, δεν απέδωσε. Φυσικά από την Ισπανία άλλες αναφορές μιλούσαν για διαφορετική εξέλιξη. Και εν τέλει πιστήκαμε όλοι ότι αυτό το μέτρο που εμείς το προτείνουμε
και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να έχει αποδώσει όπως θεωρούμε ότι απέδωσε σε άλλες χώρες και σε συνδυασμό προφανώς με την αύξηση του πληθωρισμού, τα αυξημένα, τα υπερέσοδα που πήρε το κράτος μέσα από την αύξηση του ΦΠΑ, γιατί όπως ξέρετε, όταν ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και το ΦΠΑ. Αυτό πρέπει να είναι. Αυτή είναι η βασική αρχή. Άρα αυτά τα υπερέσοδα, αυτά τα μεγάλα έσοδα που πήρε το κράτος, από αυτά λέμε ουσιαστικά να επιστρέψει ένα κομμάτι στους πολίτες. Και τώρα σε αυτά τα μέτρα δεν θα σας πει να ορίσετε επιστρέφει. Αυτό μας βλέπει τώρα. Δεν θα λέει να ορίσετε το Μητσοτάκη σε επιστρέφει. Το να συνηθίζεις, νομίζω η κριτική στο Market Pass και στα κάθε είδους Pass, τα οποία έχει την ευχαίρεια η κυβέρνηση να προσέρχεται σε αυτά και να τα χρησιμοποιεί για κάθε είδους, είδαμε και τη μονιμότητα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με το Market Pass των νέων, όπου νομίζω σε άλλες χώρες. Το Youth Pass, ναι. Ναι, το Youth Pass, όπου σε άλλες χώρες, για παράδειγμα, είναι ένα μόνιμο μέτρο, ίσως και στην Αμερική, ίσως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ένα μόνιμο μέτρο στήριξης νέων πολιτών, οι οποίοι ενηλικιώνονται. Και το μόνιμο θα γίνει. Και αυτό μονιμοποιείται. Ναι, αυτό μόνιμο θα πολύ περισσότερο. Θα είναι αυτό λέω. Πολύ περισσότερο. Τα 150 ευρώ προφανώς, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένα σχετικά μικρό ποσό σε σχέση με τα όσα χρειάζεται ένας νέος για να καλύψει ένα ανάγκη να σπουδάσει. Ναι, αλλά γιατί λέγατε, το λέγαμε και νωρίτερα, επειδή το συγκεκριμένο μέτρο δεν ήταν στα μέτρα που η κυβέρνηση έστειλε στο μεσοπρόθεσμο, αλλά στα επιπλέον, τα οποία λέγατε ότι επειδή δεν υπάρχουν στο μεσοπρόθεσμο, είναι ψέματα και δεν θα υλοποιηθούν. Έρχεται ένα χρόνο νωρίτερα και μονιμοποιείται. Άρα μήπως εδώ τελικά κάνατε μια λάθος κριτική σε μέτρα που υπόθηκαν προεκλογικά και τα οποία δεν τα πιστεύατε και τώρα εφαρμόζονται. Εντάξει, σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο, νομίζω η κυβέρνηση, η αλήθεια είναι και αυτό πρέπει να το παραδεχτείτε, άλλα μας έλεγε προεκλογικά. Ναι, όχι, εγώ λέω για αυτά που δεν υπήρχαν. Άλλα μας έλεγε προεκλογικά και στο μεσοπρόθεσμο άλλα έγραψε. Δηλαδή, αριθμοί που έχουν πάρα πολύ. Έχουμε μια αναντιστοιχία. Λέω για αυτά που δεν υπήρχαν και τα οποία κατηγορούσατε ότι είναι ψέματα και δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Ένα από αυτά ήταν το Youth Pass. Και τώρα εφαρμόζεται νωρίτερα και μονιμοποιείται. Ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ένα μέτρο το οποίο δεν το έταξε προεκλογικά, ναι, και το τάζει τώρα. Το έταξε προεκλογικά. Και εσείς λέγατε ότι δεν θα το υλοποιήσει γιατί δεν είναι μέσα στο μεσοπρόθεσμο. Ναι, αυτό πρέπει να μας εξηγήσει η κυβέρνηση. Πού βρήκε αυτά τα χρήματα. Μα είπε ότι είπε ότι είχε δεσμεύσει δημοσιονομικό χώρο 3 δις για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα. Πώς θα τα δικαιολογήσει και πώς αυτό θα συνδεθεί. Πάντως είναι θετικό το ότι έρχεται ένα χρόνο πριν και μονιμοποιείται. Θα σας απαντήσω και για την βαθμίδα. Όχι, το λέω με ποια είναι, θα τα ψηφίσετε εσείς αυτά τα μέτρα. Αυτά θα τα δούμε σε τι μορφή θα έρθουν. Πώς θα είναι γραμμένα, τι ακριβώς θα προβλέπουν. Το ακούσατε σήμερα πώς θα είναι. Άλλες παρόμοιες, δεν θέλω να προκαταλάβω. Αλλά λέτε, αν θα είναι μαζί με άλλα μέτρα. Προφανώς. Άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, όπως θυμάστε καλά, το Market Pass το είχαμε ψηφίσει. Ναι, ναι, αυτό λέω. Άρα και, ό,τι ήταν εθνικό, και την επέκτασή του θα την ψηφίσετε. Πολύ πιθανό. Μάλιστα. Αλλά να δούμε την τελική του μορφή. Ναι. Λέτε ότι μπορεί να βάλουν μέσα όλα και άλλα θέματα. Βρίσκονται υπό εξάρτηση ενός συλλογικού νομοσχεδίου, το οποίο ξέρει ότι ψήφισε το σύνολο. Ναι, η ψήφιση έχει να κάνει με πολλούς παράγοντες, το οποίο είναι η Δημοκρατία. Μας έχει αλήθεια. Πάντως, αν είναι καθαρά, χωρίς άλλα συμπαραμαρτούντα, θα τα ψηφίσει. Που λέει ότι όποιο μέσο βοηθάει, ακόμα και αν διαφωνούμε με την πολιτική και την πρακτική, βοηθάει έστω και λίγο τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν δυσκολίες αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές στην καθημερινότητά τους και είναι ένα μέσο, μια ανάσα, έστω μικρή, θα είμαστε και εντός συντηρητικούς. Μιας και μιλάμε για πόρους και δαπάνες, θα έκανα μιας και έχω την ευκαιρία εδώ πέρα, μια παράκληση μόνο στην κυβέρνηση. Θα ήθελα να μας στείλουν μια ανάλυση το τι επιτόκιο ξεπληρώνουμε από το GLF τα επόμενα 2 χρόνια, το προπληρώνουμε. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω είναι ένα επιτόκιο το οποίο το έχουμε κλείσει πάρα πολύ χαμηλά και ίσως να υπήρχαν για αυτά τα δισεκατομμύρια καλύτερες χρήσεις του κεφαλαίου, οι οποίες θα πέδιναν μια υπεραξία που θα πλήρωνε για μερικά πράγματα. Εδώ λένε το πληρώνουμε για να πάρουμε επενδυτική βαθμίδα. Δεν ξέρω, αυτό δεν νομίζω ότι έχει σχέση. Το να μετάλλαφο τηρούμε τον κανονισμό των δανείων. Πάντως, δηλαδή, κύριε βασίζεται σε προπληρωμή, αυτό σε σώο εμένα μου ακούγεται. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα κερδιθούν 40 δις από την αποπληρωμή. 40 εκατομμύρια από τα επιτόκια ίσως. Από την αποπληρωμή. Άλλο τα επιτόκια τα οποία θα και άλλο αυτά τα χρήματα τα επενδύαμε σε άλλες χρήσεις με μεγαλύτερη απόδοση. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Δεν είναι ότι δεν έχουμε, ότι είναι τα τελευταία 5 δις που έχουμε και θα τα δώσουμε αλλού. Δεν σκέφτεσαι έτσι στη χρήση των χρημάτων. Σκέφτεσαι ότι αυτός εδώ ξεπληρώνεις 2,5%, εκεί το επενδύουμε 4%. Αλλά θέλω να πω ότι σκεφτήκαμε αυτό. Δεν έχω απάντηση. Δεν έχω τεκμηρίες, δεν έχω τίποτα. Ρωτάω ειλικρινά, θα ήθελα μια ανάλυση από την κυβέρνηση. Εδώ υπάρχει και ένα κύριο στοίχημα του κ. Μητσοτάκη να την πάρουμε την επενδυτική βαθμή. Και εγώ θα ήθελα, απαντώντας και στην κριτική, να μας πείτε και τελικά τι σημαίνει επενδυτική βαθμίδα και την τσέπη. Αφορά τον κόσμο, συζητάμε τόσο καιρό για την επενδυτική βαθμίδα και αφορά λίγους ή πολλούς? Πολλούς. Φτηνότερο χρήμα, καλύτερη όρη δανεισμού, περισσότερη ρευστότητα στις επιχειρήσεις, περισσότερη δυνατότητα για επενδύσεις
περισσότερη ωφέλεια για όλους τους πολίτες. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πολύ πιο εύκολα, αφού διευκολύνονται οι επενδύσεις, αφού υπάρχει μεγαλύτερη ρευστότητα. Άρα νομίζω ότι είναι κάτι πολύ θετικό και το γεγονός και τις πρόορες αποπληρωμής δημιουργεί ένα πρόσθετο ευνοϊκό κλίμα, το οποίο αποτυπώνεται και σε όλους τους διεθνείς οίκους. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι μεμπτό πάνω σε αυτό και θέλω συμπληρωματικά να πω και κάτι άλλο. Λέμε για την ανάλγητη, θεωρητικά ήταν η ανάλγητη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία κατάφερε και αύξησε δύο φορές, τρεις φορές τον κατώτατο μισθό. Προχωρούμε σε αυξήσεις συντάξεων χρόνια. Προχωρούμε στην αύξηση των αποδοχών, σε αύξηση των αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων μετά από 15 χρόνια. Θα προχωρήσουμε στην αύξηση των συντάξεων σε λίγους μήνες. Άρα ουσιαστικά τι κάνουμε? Δίνουμε πίσω στον κόσμο τα ωφέλη που αποκτήσαμε από μια οικονομική πολιτική την οποία στηρίζαμε στην ελεύθερη οικονομία, η οποία όμως δεν τροφοδοτεί τους λίγους και εκλεκτούς στο τέλος της ημέρας, αλλά τα ωφέλη, υπερασπιζόμενοι μια δίκαιη κοινωνία, τα δίνουμε όσο γίνεται σε πιο πολλούς και κυρίως σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Γιατί πραγματικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι υποτίθεται θα ήταν το θύμα μιας τρομακτικής πολιτικής από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, τελικά βλέπουμε ότι μετά από 15 χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, την σε εισαγωγικά νεοφιλελεύθερη, βλέπουν κάποιο φως. Θέλω να καταλήξω και να πω ότι φεύγουμε, νιώθω ότι φεύγουμε και είναι καλό να φεύγουμε από στερεότυπα, από ιδεοληψίες. Αρχίζουν να ξεθοριάζουν, κατά την άποψή μας, οι παλιές διαχωριστικές γραμμές. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν η πραγματική προοδευτική διακυβέρνηση από την συντηρητική και οπισθοδρομική διακυβέρνηση. Έχει να κάνει με το ποια διακυβέρνηση δίνει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, στο πρόβλημα της λύσης της ανεργίας σε ένα νοικοκυριό, σε μια λαϊκή οικογένεια που το παιδί δεν έχει να βρει εργασία και όταν βρίσκει εργασία, αυτό δεν έχει να κάνει με μια νεοδημοκρατική ή με μια αριστερή πολιτική. Βρίσκω λύσεις στο πρόβλημα του νέου και αυτό το κάνει η Νέα Δημοκρατία και εφαρμόζοντας μια πολιτική του common sense, της κοινής λογικής. Και νομίζω ότι εκεί πέρα και κερδίθηκε το παιχνίδι πολιτικά από τη Νέα Δημοκρατία, αφήνοντας τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, κυρίως το ΣΥΡΙΖΑ, να μην μπορεί να έχει ένα συγκεκριμένο αφήγημα που να μπορέσει να είναι όχι μόνο αθλητικό στον κόσμο, αλλά τελικά να δώσει λύση στον κόσμο. Εκεί πέρα εμείς θα συνεχίσουμε στοχοπροσιλωμένοι στο να δίνουμε λύση στα προβλήματα του κόσμου, θα ακούσουμε οτιδήποτε θετικό υπάρχει κάτω. Το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να υποστούμε και δεν το υποστούμε σας όσο μπορεί να είναι από το χέρι μας με πρώτο τον Πρωθυπουργό να υπάρξει αλαζονία και έπαρση. Όσο πιο ψηλά και όσο πιο ψηλή είναι η στόχη μας και η ευθύνη μας πιο μεγάλη, τόσο πιο χαμηλά πρέπει να κοιτάζουμε και να σου το πω έτσι πολύ ταπεινά, να είμαστε υπουργοί, βουλευτές, ένα με το χώμα. Το κρατάμε να μπορούμε, αυτό, να μπορούμε γιατί να ακούμε, 40% να μπορούμε να ακούμε την αγωνία του κόσμου. Αποτελεί επιχείρημα για πολλούς όταν γίνονται ακόμα και ερωτήσεις ή όταν εκφράζονται απορίες. Η απάντηση είναι μα μας ψήφισε το 40%. Όχι κύριε Καλαγεροπούλου. Αυτό το κρατάμε, γι' αυτό σας είπα κύριε Καλαφάτη. Εμείς είμαστε όσο πιο μεγάλη είναι η ευθύνη και πιο μεγάλο ποσοστό, τόσο πιο κάτω το κεφάλι θα είναι, ένα με το χώμα το αυτοί μας να ακούμε και να φουγκραζόμαστε και τον τελευταίο πολίτη, την τελευταία λαϊκή οικογένεια και να δίνουμε λύση. Άς. Και όποιος ξεφύγει και υπάρξει κάποια έπαρση, να είστε σίγουροι ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που θα τον επαναφέρει. Να προσθέσω κάτι ότι στο κομμάτι αυτό που λέτε για τον νέο, ο οποίος μπαίνει στην αγορά εργασίας κτλ., στο οποίο γενικά συμφωνώ, εννοείται, είναι θετικό να μπορεί κάποιος νέος να βρίσκει δουλειά στη χώρα. Και έχουμε δουλειά να κάνουμε σε αυτό, ενισχύω το πάντα να πείτε. Και εγώ ένα από τα πράγματα, επειδή είμαι εκτός, ήμουν σε μια εκλογική θέση, ένα από τα πράγματα που θέλω τώρα με τις σχέσεις που δημιουργήσει στη χώρα να κάνω τα επόμενα 4 χρόνια είναι να μπορώ στην περιφέρεια που έχω γνωρίσει να φέρω κάποια κεφάλαια από τους απόδημους της Αμερικής, στην ομογένεια, να μπορούμε να βοηθήσουμε. Με αφορμή αυτό που λέτε, κύριε Κασελάκη. Στην Αμερική για τις απολαβές. Στην Αμερική, φιλελεύθερο καπιταλισμό Μέκα. Για τις απολαβές των μισθωτών που έχει η Ελλάδα, χωρίς μην αντιστοιχεί κόστος ζωής, τώρα δολάριο για δολάριο, ευρώ για δολάριο. Η φορολόγησή τους είναι 12% στους μισθωτούς, δεν είναι 35% όπως είναι εδώ. Αυτό σας παρακαλώ να σκεφτείτε στο μείγμα της φορολογικής πολιτικής με λογικά. Αν βάλετε 4-5 προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης, η μία είναι η υγεία, που το επικεντρώσαμε κυρίως στο Ιακώβ, αλλά είναι ένα μεγάλο κομμάτι της υγείας, να μην μιλήσω παραπάνω για να μην καταχρηστώ χρόνο. Το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που λέτε η τόνωση του εισοδήματος του μέσου εργαζόμενου και κυρίως του νέου. Γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Κατά. Μισθωτό λέμε τώρα. Εσύ λέει το μισθωτό, εγώ λέω. Είναι άλλο φορολογικό μείγμα αυτό. Εγώ σας λέω, σας πάω σε πιο μεγάλη δυσκολία. Ναι. Η δυσκολία, γιατί καταλαβαίνουμε τι είναι να βγαίνει ένα παιδί το οποίο είναι μορφωμένο, αλλά και ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να πάει πανεπιστήμιο. Και να βγει στην αγορά εργασίας
και να πρέπει να βγει με 600, 700, 800 ευρώ. Ναι, ναι. Μπορεί να ζήσει. Εγώ σας λέω. Στη βάση του, αυτό στη βάση αυτό είναι ένα στοίχημα για μας και γι' αυτό μιλάμε για αύξηση μισθού. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό δεν είναι μόνο θέμα γενικής ανάπτυξης, είναι και θέμα δομής της αγοράς, όπου βρισκόμαστε σε μια χώρα που υπάρχει κάποια οικογενειοκρατία. Με βάση αυτά που λέτε. Και δεν υπάρχει μοιρασιά του μετοχικού κεφαλαίου. Δεν υπάρχει κουλτούρα που ο εργαζόμενος συμμετέχει. Θέλω να προλάβω με βάση αυτά που λέτε, γιατί έχουν και ενδιαφέρον, δεν είναι ξύλινα. Δεν έχω ακούσει κανένα να χρησιμοποιεί ξύλινο λόγο, ούτε εσάς, ούτε ο κ. Καλαφάτης, ούτε ο κ. Καβίνας, αλλά θέλω να ακούσω τώρα κάτι. Έχοντας αυτές τις παραστάσεις, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνοπτικά, έτσι, σύντομα, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει? Δεν σας λέω αν πείτε ποιος, αυτός που θα βγει, πώς πρέπει να είναι? Δεν πρόκειται να απαντήσω στην ερώτηση. Όχι, δεν θέλω να μου πείτε πώς θα είναι εξωτερικά. Πώς πρέπει να τα λέει, πώς πρέπει να τοποθετείτε πολιτικά, λέω, πώς πρέπει να είναι. Ναι, δεν είμαι εγώ ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ που έχω γνωρίσει είναι έντιμος κόσμος, θέλει λίγο παραπάνω δικαιοσύνη, θέλει ένα πιο φιλικό κράτος προς τον εαυτό του και ένα πιο ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Συναγωνισμού. Αυτό θέλει. Θέλει να μην είναι η τράπουλα στημένη εναντίον του. Θα ρωτήσω κάτι, κύριε Κασελάκη. Είστε ένας νέος άνθρωπος, μορφωμένος, με προοδευτικές αντιλήψεις και απόψεις. Ήρθατε στο ΣΥΡΙΖΑ προφανώς λόγω του Αλέξη Τσίπρα, σωστά? Σωστά. Σωστά. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσίπρας δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν είναι στο τιμόνι του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, δεν αυτό εννοώ. Ναι. Η παραμονή σας στο ΣΥΡΙΖΑ θα εξαρτηθεί από τον όποιο υποψήφιο βγει? Δηλαδή, όχι, υπάρχει περίπτωση. Ή ήρθατε για να μείνετε? Δεν συμφωνώ με τις δύο επιλογές αναγκαστικά. Εγώ θα παραμείνω με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και τον εννοώ αυτό γιατί απαντάω σε όλα τα μηνύματα του διαδικτυακά. Έχω κάνει καινούριους φίλους τώρα σε όλη τη χώρα και με γνώμων γι' αυτό. Βάσει του τι άτομο ηγηθεί το κόμμα, θα δουλέψω παραπάνω ή λιγότερο για αυτό το κόμμα. Αυτό θα παίξει ρόλο, θέλω να πω. Στο πόσο ενέργεια θα καταναλώσω εγώ ίδιος. Ναι, άρα το μήνυμα που θα στείλει ο νέος πρόεδρος θα παίξει ρόλο και για εσάς στο αν θα εμπλακείτε περισσότερο ή λιγότερο. Σωστά, θα παίξει. Θα θέλατε κάποια στιγμή ή θα βλέπατε κάποια στιγμή την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα? Εντάξει, τώρα δεν. Άμα θα έλεγα την επιστροφή του κ. Τσίπρα, είναι καθαρά δικιά του απόφαση. Ναι, προφανώς. Ναι. Λέω για εσάς, επειδή είστε ένας άνθρωπος που ήρθατε λόγω του κ. Τσίπρα. Θα σας πω το αντίστροφο. Ότι το γεγονός ότι κανείς δεν θα σκεφτόταν καν να πάει απέναντι στον κ. Τσίπρα σε περίπτωση που ήθελε να κάνει πλήρη ανανέωση του κόμματος. Την οποία την είπε, η ανανέωση χθες είχε πει προεκλογικά. Και παρά τα αυτά λέει. Με ταπεινότητα, μπας και με εγώ το θέμα και πηγαίνει στο πλάι, για μένα είναι κάτι ταπεινό και γενναίο. Άρα, κατά αυτή την έννοια, αν κάποια στιγμή. Εντάξει, κάτω λυπάμαι που έχει φύγει. Εντάξει, είμαι στεναχωρημένος. Το καταλαβαίνω. Αν κάποια στιγμή για τους X λόγους ο κύριος Τσίπρας αποφασίσει να επιστρέψει, όχι απαραίτητο στο ΣΥΡΙΖΑ, φτιάχνοντας ένα δικό του κόμμα, εσείς θα τον ακολουθήσετε? Δεν έχει νόημα να σχολιάσω. Εντάξει, δεν έχει νόημα. Καλά, εντάξει, έχουμε καιρό. Γιατί δεν είναι μόνο. Δεν μετράνε μόνο τα καλυστία των προσώπων, εντάξει. Η ουσία των προσώπων, όχι τα καλυστία. Άμα η ουσία είναι η ίδια, εντάξει, θα συγκρίνω το δύο. Μπορεί να είναι κάποιος άλλος ίδιος από τον κ. Τσίπρα. Αυτά δεν λύνει κάποιο πρόβλημα για τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ας κάνει ο άνθρωπος ό,τι θέλει, όποτε το θέλει, εγώ είμαι εδώ να το στηρίξω. Λοιπόν, κύριε αυτό νομίζω η τελευταία σας φράση τα λέει. Κύριε Κλαβίνα, θέλω να ρωτήσω λίγο και εσάς. Υπάρχει μια συζήτηση, εγώ την είδα και εκτός. Όχι χώρου, κόμματος. Η κυρία Διαμαντοπούλου είναι ένα εμβληματικό πρόσωπο στο χώρο της κεντροαριστεράς, δεν είναι ενεργή στο ΠΑΣΟΚ, αλλά ο κόσμος της κεντροαριστεράς παρακολουθεί τις τοποθετήσεις. Έδωξε μια κατεύθυνση. Είπε τώρα με τα νέα δεδομένα μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ανοίξει διάβλους με το ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλω να ρωτήσω, αξιωματική αντιπολίτευση, στόχος και απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ ή μπορεί να ανοίξουν και διάβλοι σε ένα άλλο σχέδιο, σε μια άλλη κατεύθυνση? Εντάξει, γενικότερα εγώ θα πω ότι στο πολιτικό σύστημα τα κόμματα καλό είναι να συζητάμε μεταξύ μας. Δεν είναι κακό να συζητάμε και αυτό που κάνουμε και εδώ μέσα σήμερα νομίζω είναι μια συζήτηση με σεβασμό και αλληλοκατανόηση, εγώ θα πω. Από εκεί πέρα νομίζω έχουμε διαγράψει με πολύ σαφή τρόπο την πολιτική που θέλουμε να ακολουθήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο εμφανίστηκε στο πολιτικό σύστημα, ξαφνικά έπεσε και ξανανεβαίνει. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει μια. Πραγματικά νομίζω αυτό αναγνωρίζεται συνολικά από όλους στην Ελλάδα. Μια πολύ σημαντική ιστορία κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Κυριάρχησε στη χώρα, την κυβέρνησε για πάρα πολλά χρόνια. Θεωρούμε εμείς με πάρα πολλές επιτυχίες, με πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας των νέων πολιτών και αυτό αναγνωρίζεται. Είναι βαθιά χαραγμένο η πολιτική του συνεισφορά στο DNA των Ελλήνων πολιτών, στη συλλογική μνήμη, για να το πούμε καλύτερα. Πέρασε δύσκολα. Φορτώθηκε πράγματα που δεν του άξιζαν και συνεχίζει σήμερα μια πορεία αναδιάταξης, αναγέννησης. Νομίζω
βήμα-βήμα από το 2015 και μετά, που περάσαμε πολλά πολύ δύσκολα και αυτό δεν το έχουμε ξεχάσει όσοι μείναμε στο κόμμα και θέλουμε ξανά να το ξαναφτιάξουμε, γιατί πιστεύουμε πραγματικά στις ιδέες του. Δεν πιστεύουμε στις διαφορετικές ιδέες. Πιστεύουμε σε αυτά που εξέφραζε διαχρονικά το Πασόκ και σε αυτά που στη νέα εποχή, γιατί το Πασόκ πάντα ήταν σύγχρονο με την εποχή του, διαχρονικά πάντα έβρισκε το πνεύμα της κοινωνίας και είχε μια σύγχρονη ματιά και την ακολουθούσε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε και σήμερα. Σε διαφορετικές συνθήκες και κλείνω. Ναι. Ξέρουμε ότι αυτό απαιτεί χρόνο, αλλά αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κεντροαριστερό κόμμα, έναν προοδευτικό πόλο απέναντι στην μια ηγεμονία που φαίνεται ότι έχει αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία, τόσο σε εκλογικό όσο και σε επίπεδο κοινωνίας, και καταφέρνει και βάζει την ατζέντα των θεμάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θέλουμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι αναγκαίο να υπάρχει ένα αντίπαλο θέος. Στα αστικά κέντρα τι φταίει και δεν πάτε καλά? Το Πασόκ, εντάξει, πράγματι. Δηλαδή ανεβήκατε εξαιτίας των νησιών και της επαρχίας. Στα αστικά κέντρα τι φταίει και δεν έχετε ανάλογη. Στις εκλογές και στις προηγούμενες, αλλά σε αυτές τις εκλογές απέδειξε ότι είναι ακόμα της επαρχίας. Αυτό είναι με βάση τα ποσοστά, νομίζω εύκολα το καταλαβαίνει κανείς, και έχουμε σοβαρό πρόβλημα στα αστικά κέντρα. Στα αστικά κέντρα θέλει προφανώς μια διαφορετικού είδους δουλειά. Θέλει πιο ενδεχομένως δουλειά η οποία δεν αποδίδει όσο στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια φαίνεται ότι αποδίδει, αλλά στα αστικά κέντρα ενδεχομένως παίζουν διαφορετικά κριτήρια ρόλο στην ψήφο των πολιτών. Αυτό έχει να κάνει ενδεχομένως και με τον λόγο ενδεχομένως να μην. Και με την επικοινωνία. Πάτε να πάρετε τις εκλογές με το λάβαρο του Ανδρέα Παπανδρέου? Όχι. Εγώ έχω ακούσει αυτή την κριτική, κύριε Τάκη, και δεν θεωρώ ότι τόσο πολύ κουνήσαμε το λάβαρο του Ανδρέα Παπανδρέου. Προφανώς. Τώρα το πάγαμε τη μισή προεκλογική εκστρατεία για να δούμε αν ο Παπανδρέου είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Τι μου λέτε? Είχαμε, νομίζω, ιστορική υποχρέωση να απαντάμε κάθε φορά που ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούσαν. Πάντως καταλήξαμε ότι ο Ανδρέας ανήκει σε όλους. Δεν θα να μας δίδαξε κάτι προεκλογική εκστρατεία. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο. Το χρησιμοποίησε και ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του. Μια τόσο σημαντική προσωπικότητα. Εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης υιοθέτησε και τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Το χρέος το οποίο έβαλε πάνω στη χώρα στα δημοσιονομικά τη, έχουμε να μην νίκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, για το χρέος. Για τον Ανδρέα Παπανδρέου, λέτε. Βέβαια, για ποιον να πει. Λέω για την ιστορία τη Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Είναι έτσι όπως τα λέει και χειρότερα κιόλας. Ελπίζω να έχετε την ίδια άποψη για το χρέος που άφησε ο Καραμαλής και το έλλειμμα. Δεν ξέρω αν την έχετε την ίδια άποψη. Χαίρομαι γι' αυτό. Γιατί κάπως είναι διαφορετικά τα στοιχεία και να υιοθετείτε και τα σωστά του κυρίου του Ανδρέα Παπανδρέου στη χώρα. Είναι καλύτερα να μην. Είναι καλύτερα να μην θυμόμαστε. Είναι καλύτερα να μην θυμόμαστε. Άρα για να κλείσω. Τι παρέλαβε ο Καραμαλής? Και για το χρέος Καραμαλή το άφησα και είδα και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε εντελώς καιροσκοπικά και το ζήτημα Καραμαλή ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα, να δείτε στο πρόσωπο, στις αναφορές που είναι στο κύριο. Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, ο καθένας έχει τη δικιά του ιστορία. Και πώς το λέτε αυτό, κύριε Καλαφάτη? Τώρα για τα τρένα, για το σιδηρόδρομο αναφερόμαστε τώρα. Το ζήτημα, όχι, γιατί απαντάω στις αναφορές τώρα, γιατί πάμε πολλά χρόνια πίσω, για το πώς ξεκίνησε η ταλαιπωρία της Ελλάδος. Και φυσικά θα πάμε πολλά χρόνια πίσω και νομίζω ότι τώρα κοιτάζουμε μπροστά. Αυτά τα έχουμε ξεπεράσει. Συμφωνούμε. Πάμε μπροστά, γιατί θα μπούμε σε. Προκάλεσε ο κύριο Τάκη. Ναι, το κατάλαβα. Προκάλεσε η αλήθεια. Είναι των ιστορικών αναδρομών. Η ιστορική αλήθεια έχει καταγραφεί. Η αλήθεια έχει καταγραφεί. Αν σα φέρει ο κύριο Κασελάκη τα νούμερα, ο καθένα έχει μια αλήθεια. Δεν θα τη θέλατε. Γιατί η αλήθεια έχει πολλέ. Έπρεπε προφανώ να γίνουν, κύριε Τάκη, κάποιε υπερβάσει, γιατί χρειαζόταν. Τις χρειαζόταν ο ελληνικό λαό. Αναφέρουμε λίγο στο 2023. Εντάξει, αυτό είναι η ιστορική αποκατάσταση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ και τους τρεις, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πάντως, μακάρι όλες οι συζητήσεις να είναι όπως η αποψινή. Και στη Βουλή, νομίζω, καταφέρουμε να υπάρχει ένα διαφορετικό επίπεδο. Κύριε Καλαφάτη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.